Πάμε στον Γιάννη Φόσκολο, καθώς ο Υπουργός Οικονομικών ο Κωστής Χατζηδάκης παρουσίασε στο Υπουργικό ε, Γιάννη και μέτρα για τον Υγιαλό και τις ξαπλώστρες μετά το περσινό κίνημα της Πετσέτας, τα οποία μάλιστα θα εφαρμοστούν από φέτο. Έτσι είναι, Ελίνα. Καλό μεσημέρι. Έχουμε λοιπόν ένα νέο πλαίσιο για την εκμετάλλευση του Αιγιαλού και τη παραλία, το οποίο θα εφαρμοστεί άμεσα, διότι μετά το περσινό κίνημα τη Πετσέτα, εφαρμόζεται πλέον ένα νέο ολιστικό σχέδιο για την εκμετάλλευση των το οποίο α, αλλάζει όλο το, α, το σύστημα που ισχύει μέχρι τώρα. Καταρχήν, οι άδειε θα δίνονται πλέον με ηλεκτρονικέ δημοπρασίε, μόνο με ηλεκτρονικέ δημοπρασίε, εντό του πρώτου τριμήνου κάθε έτου. Φέτο, επειδή α, είναι η πρώτη χρονιά εφαρμογή του νέου μέτρου, θα δοθεί μία περίοδο χάριτο και μετά την 31η Μαρτίου. Οι τιμέ όμω ενοικίαση των παραλίων θα προκύπτουν, Λίνα, από ειδικό αλγόριθμο και θα υπάρχει και ένα ελάχιστο τίμημα εκκίνηση αυτέ τι που θα σχετίζεται, θα συνάδει και με την εμπορική αξία της παραλίας. Οι έλεγχοι στο αν τηρούνται τα όσα ε, αναφέρουν οι συμβάσει, θα γίνονται κεντρικά από την κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου και δεν αναμένεται να έχουν εκεί αρμοδιότητα οι Δήμοι και θα υπάρχει επιτήρηση πρέπει να σου πω για το αν τηρούνται τα όρια που προβλέπονται στη σύμβαση από ντρόνς και αεροφωτογραφίες θα αυστηροποιηθούν και οι κυρώσεις, θα υπάρχουν πιο αυστηρές ποινές για παραβιάζουν τι τις συμβάσεις και θα υπάρχει και μια νέα πλατφόρμα καταγγελιών, όπου οι πολίτες θα μπορούν πλέον εκεί να κάνουν ηλεκτρονικά την καταγγελία τους α, μέσω του κινητού, κάτι σαν το ή e αποδειξη Λίνα, όπου οι πολίτες στέλνουν τις μαϊμού αποδείξεις στην ΑΔΕ. Αυτό είναι το νέο πλαίσιο για, τις, για τους αγιαλούς και τις παραλίες που θα ισχύσει από φέτο. Πρέπει να σου πω όμως ότι παρουσιάζεται και ένα άλλο μέτρο στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ε, παρουσιάζεται ο ελάχιστος φόρος 15% για τις μεγάλες εταιρείες, τις μεγάλες πολυεθνικές, οι οποίες έχουν τζίρο πάνω από 750 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα μέτρο στην μάχη κατά τη φοροδιαφυγή για εταιρείε οι οποίες βρίσκουν παραθυράκια λίνα και φορολογούνται εκτός Ελλάδας με μικρότερους συντελεστές από τους συντελεστές που ισχύουν εντός. Σε ευχαριστώ και εσάνα πολύ θα τα ξαναπούμε.